Μεζονέτα σαν μονοκατοικία. Βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο της Περέας. Είναι 160 τετραγωνικά μέτρα και η οικοδομή είναι περίπου το 90-92. Έχει και από κάτω είσοδο, όπως είδατε, και μπορεί να χωριστεί, να γίνει ένα ανεξάρτητο σπίτι το από κάτω. Μπαίνοντας έχει μια ωραία κουζίνα. Το σπίτι δεν κατοικήθηκε, κατοικήθηκε ελάχιστα από τους ιδιοκτήτες. Και πλυντήριο πια τον έχει, το δίδουμε έτσι όπως το βλέπετε. Ο κάθε όροφος είναι σχεδόν 57 τετραγωνικά μέτρα. Ωραία μπαλκόνια. Από πίσω αυτός ο κήπος είναι δικός του και μπορείς να το διαμορφώσεις όπως θέλεις. Πάμε λίγο μία κάτω, που είπαμε ότι μπορεί να γίνει και ανεξάρτητο. Και από εδώ έχει είσοδο, όπως είπαμε, για τον κήπο. Σε αυτό το επίπεδο έχει τσάκι. Ωραίο. Αυτό το σαλόνι. Εδώ υπάρχει υποδοχή για να μπει, αν θέλετε, κουζίνα. Εδώ είναι η είσοδος κάτω. Οι άνθρωποι λείπουν, είναι στο εξωτερικό. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, πολύ ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο. Ή που θα το αγαπήσεις ή που θα το μισήσεις. Οι σκάλες είναι άνετες, έχει ατομικό λέβητα πετρελαίου. Λίγα πράγματα θέλει το σπίτι, έχει μια υγρασία σε ένα σημείο, αλλά είναι από αστοχία βαψίματος, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι εδώ. Έχει πετάξει το χρώμα. Σώματα πολλά, μεγάλα. Και στον πάνω όροφο έχει 3 δωμάτια και ένα λουτρό. Εδώ, αν θέλει κάποιος να διατηρήσει και το σπίτι ζεστότερο, έχει και μια μεγάλη λειτουργική πόρτα. Από εδώ ο ήλιος είναι μέσα στο σπίτι τώρα. Έχει ντουλάπα, ένα διπλό κρεβάτι και ένα μόνο, ας πούμε, σαν καναπεδάκι. Εδώ έχει και μια αποθήκη που μπαίνει και το πλυντήριο και το στεγνοτήριο και μπορείς να απλώσεις. Η αυλή που λέγαμε. Κουφώματα αλουμινίου, σίτες έχει και άλλο παράθυρο εδώ. Δεύτερο δωμάτιο με 2 παράθυρα και κάγκελα. Το πάνω λουτρό και αυτό με παράθυρο. Θέλει κάποια πράγματα το σπίτι, αλλά η τιμή του είναι καλή. Είναι πολύ κάτω από το χιλιάρικο, ας πούμε, και είναι και το μέτρο και είναι και ένα σπίτι μονοκατοικία. Κοντά σε κεντρικό δρόμο, κοντά στην αγορά, όχι τόσο ψηλά, όχι τόσο χαμηλά. Το μπαλκόνι του έχει 2 θέσεις στάθμευσης, εδώ, καλυμμένες κιόλας, και 3 μπορείς να βάλεις εδώ άνετα, και 3 αυτοκίνητα. Καλή περίπτωση. Πολύ καλός φίλος το έχει. Έχει ένα μικρό βάρος το οποίο είναι τακτοποιήσιμο. Δεν έχουμε πρόβλημα να μεταβιβάσουμε. Και είναι άμεσα διαθέσιμο.